Ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για το κτηματολόγιο μετρά αντίστροφα και στα Χανιά το κλίμα που διαμορφώνεται είναι χαοτικό. Στο γραφείο κτηματολογίου, όπου έχει συσσωρευτεί όλος ο όγκος εργασιών του νομού, είναι εδώ και μήνες σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση, με συνέπεια οι δικηγόροι να αδυνατούν να ελέγξουν τα στοιχεία των υποθηκοφυλακίων και κτηματολογίων. Λόγω ελλείψεως προσωπικού και μέσων, η κατάσταση είναι δραματική. Το εντοπίζω ότι είναι δραματική. Αυτή τη στιγμή εμείς οι δικηγόροι θέλουμε να κάνουμε έλεγχο και αδυνατούμε να το πράξουμε, διότι είχαν φύγει όλα τα σχετικά βιβλία και αρχεία και είχαν πάει στο Ηράκλειο προς ψηφιοποίηση. Ταυτόχρονα καταγράφεται παντελής αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικών που σχετίζονται με δικαιώματα επί των ακινήτων. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κακή συγκυρία όσον αφορά το θέμα της κτηματογράφησης και του κτηματολογίου, διότι καταργήθηκαν τα επαρχιακά υποθηκοφυλάκια, καταργήθηκαν λοιπόν τη Σκαντάνου, τη Κισάμου, των Σφακίων, του Αποκόρωνα, με αποτέλεσμα όλα να έρθουν εδώ στα Χανιά. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία ζητά να δοθεί παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης στα Χανιά, τονίζει ότι παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Με τα σημερινά δεδομένα, ακυρώνεται κάθε δικαίωμα των ιδιοκτητών για δήλωση και τακτοποίηση των ακινήτων τους, παραβιάζεται το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας, ταυτόχρονα δε στοιχειοθετούνται πειθαρχικές διώξεις εις βάρος των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, διότι ενώ έχουν λάβει εντολή περαίωσης χιλιάδων σχετικών υποθέσεων, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Υπάρχει πλήρης αδυναμία να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα που άπτονται της κυριότητος με απόδειξη της όποιας πράξης και ενέργειας που έχει καταχωρηθεί στο υποθηκοφυλάκιο. Την ίδια στιγμή συνεχίζει το ταξίδι της στην Κρήτη η κινητή μονάδα κτηματογράφησης του ελληνικού κτηματολογίου σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα ποσοστά των δηλώσεων κτηματολογίου στο νησί. Από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα περιόδευε σε περιοχές των Χανίων. 1 με 15 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε περιοχές του Ρεθύμνου και 18 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο.